Φίλες και φίλοι, γεια σας. Καλώς ορίσατε στο Free Press Channel, το κανάλι που είναι αλλεργικό στον βάρβαρο νεοφιλελευθερισμό, στον απάνθρωπο μητσοταχισμό, αλλά και σε κάθε μορφή βίας, αυταρχισμού και αδίκου από όπου και αν προέρχονται. Μητσοτάκης και δικαιοσύνη βρίσκονται σε εντεταλμένη υπηρεσία να πάρουν τα σπίτια του κόσμου και να χαρίσουν δισεκατομμύρια στα φανς, απαλλάσσοντάς τα από πληρωμές φόρου. Η κατάπτυστη απόφαση των 56 επίορκων αεροπαγητών ήταν ηλυμένη και, όπως καταγγέλει η πρώην Υπουργός Εργασίας Έφη Αχτσιόγλου, ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας Γιάννης Τουρνάρας την είχε προαναγγείλει μάλιστα επίσημα από τον Νοέμβριο. Οι πληστηριασμοί ήταν απελευθερωμένοι. Ούτως ή άλλως, από τον φτωχευτικό νόμο της Νέας Δημοκρατίας, οι πληστηριασμοί και πρώτης κατοικίας εννοώ, γιατί αυτό κυρίως, αυτό μας ενδιαφέρει κυρίως, ήταν απελευθερωμένοι. Έχει πολύ ενδιαφέρον ότι η απόφαση αυτή βγήκε τόσο γρήγορα. Ναι. Δηλαδή μέσα σε λιγότερο από 2 εβδομάδες έδειξε μια απίστευτη ταχύτητα το ανώτατο δικαστήριο να βγάλει μια τέτοια απόφαση. Όταν μιλάμε για μια υπόθεση η οποία έχει τεράστια κοινωνική σημασία, τεράστιο κοινωνικό ενδιαφέρον και ότι υπήρχαν πάρα πολλά υπομνήματα, πάρα πολλά σημειώματα, πάρα πολλοί παρεμβαίνοντες για να μπορέσουν να δώσουν όλη το φως της υπόθεσης. Και ωστόσο έδειξε μια απίστευτη σπουδή και έβγαλε μια απόφαση τόσο γρήγορα. Το δεύτερο είναι ότι η Τράπεζα της Ελλάδος και ο διοικητής της, ο κύριος Τουρνάρας, ήδη από τον Νοέμβρη είχαν προεξοφλήσει το αποτέλεσμα αυτής της απόφασης, το οποίο έχει επίσης πάρα πολύ ενδιαφέρον. Στην έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος τον Νοέμβρη αναφέρεται ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει κάποιο εμπόδιο στους πληστηριασμούς, το εκλαϊκεύω, έτσι, αυτή τη στιγμή υπάρχει κάποιο εμπόδιο στους πληστηριασμούς λόγω αποφάσεων δικαστηρίων που αφορούν την νομιμοποίηση των servicers να εκτελούν πληστηριασμούς, όμως αυτό το εμπόδιο σύντομα θα αρθεί, έτσι έλεγε η έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος. Ουσιαστικά ο κ. Στουρνάρος προεξοφλούσε το αποτέλεσμα αυτής της δικαστικής απόφασης, πολύ ενδιαφέρον. Είδαμε και εμείς χθες. Το τρίτο είναι ότι κατ' ουσίαν με το να γίνει και αυτή η τόσο εσπευσμένη και διαρροή και δημοσίευση αυτού του αποτελέσματος, τι ουσιαστικά γίνεται, δίνεται ένα μήνυμα στα δικαστήρια τα κατώτερα όλης της χώρας που αυτή τη στιγμή χιλιάδες συμπολίτες μας δικάζουν υποθέσεις πληστηριασμών των κατοικιών τους, να μην δεχτούν τις ανακοπές, να μην δεχτούν ναι. αυτή την παρεμπόδιση της εκτέλεσης του πληστηριασμού, την οποία επικαλούνταν οι συνήγοροί τους, στη βάση του ότι δεν έχουν οι σέρβισες τη δυνατότητα να εκτελούν πληστηριασμούς. Επί της ουσίας με αυτή την απόφαση ο Άριος Πάγος ουσιαστικά λέει ότι οι πληστηριασμοί, οι σέρβισες μπορούν να διενεργούν πληστηριασμούς και στην πραγματικότητα να υποφελούνται από όποιο πλαίσιο νομικό τους ενδιαφέρει. Δηλαδή από το νόμο του 2003 με το οποίο η κυβέρνηση συνέδεσε, όπως θυμάστε, τον Ηρακλή. Τι έλεγε ο νόμος του 2003? Ότι τα funds μπορούν να κάνουν όλες τις ενέργειες αφορολόγητα, εν πλήρη ατέλεια φορολογική. Και το δεύτερο είναι ότι δεν έχουν καμία υποχρέωση πρότασης ρύθμισης προηγούμενης στο δανειολήπτη. Αυτό που περιγράψατε κι εσείς στο παράδειγμά σας, ότι μια ωραία πρωία σε ενημερώνουν ότι πληστηριάζεται το ακίνητό σου χωρίς να έχει γίνει καμία προηγούμενη κρούση συνεννόησης, ρύθμισης κτλ. Και ταυτόχρονα να υποφελούνται και από την δυνατότητα να διενεργούν τα ίδια, οι ίδιοι services πληστηριασμούς, πράγμα που ο ίδιος ο νόμος του 2003 έτσι επιλέξει δεν το προέβη. Επί της ουσίας όμως το θέμα, και όπως θυμάστε εμείς ήδη στη Βουλή το είχαμε θέσει έτσι, το θέμα δεν έχει να κάνει με αυτό το ειδικό δικονομικό ζήτημα. Δεν είναι μια δικονομική διαφορά ποιος έχει ενεργητική νομιμοποίηση να διενεργεί τον πληστηριασμό. Το θέμα είναι ότι δεν υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο προστασίας της πρώτης κατοικίας στη χώρα μας. Και αυτό. Δεν υπάρχει με απόφαση και με επιλογή και με πλήρη συνείδηση της κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας από την ψήφιση του πτωχευτικού και μετά. Και όταν είχε ξανασυζητηθεί το θέμα αυτό με αφορμή την απόφαση του, με αφορμή την εν αναμονή απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, είχαμε επιμείνει στη Βουλή ότι πρέπει να υπάρχει πολιτική ενέργεια, δηλαδή νομοθεσία για προστασία πρώτης κατοικίας. Η κυβέρνηση είχε κάνει 2 κορυφαίες επιλογές, με το πτωχευτικό της όπου ουσιαστικά λέει ότι δεν υπάρχει καμία προστασία πρώτης κατοικίας ούτε για τους πλέον ευάλωτους δανειολήπτες, με τον εξοδικαστικό της μηχανισμό που ουσιαστικά δεν υποχρεώνει κανέναν πιστωτή να καθίσει στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης. Γι' αυτό και δεν ρυθμίζονται τα δάνεια. Γι' αυτό και δεν ρυθμίζονται. Δεν υπάρχει δεσμευτικότητα. Και με τον Ηρακλή, 3 ουσιαστικά τα σημεία, και με τον Ηρακλή όπου ουσιαστικά τι είπε, ότι φεύγουν τα δάνεια τα κόκκινα από τις τράπεζες και περνάνε στα φαν, φεύγουν από τους συλλογισμούς των τραπεζών και περνάνε στα φαν, αλλά όλο αυτό γίνεται με το νομικό πλαίσιο του 2003, δηλαδή καμία φορολογική επιβάρυνση για τα φαν,
και καμία υποχρέωση προηγούμενης πρότασης ρύθμισης στο δανειολήπτη. Είναι επιλογές καθαρές, ξεκάθαρες, πολιτικές, που είναι συνειδητές και έχουν αποτέλεσμα. Ξέρετε, το κοινωνικό αποτέλεσμα είναι αυτό που συμβαίνει τώρα, αυτή η σάρωση της κοινωνίας από εκτεταμένους πληστηριασμούς. Αυτό που σκοπεύουμε να κάνουμε εμείς, η προοδευτική διακυβέρνηση στον τόπο, η οποία εκτιμώ ότι θα έρθει σύντομα, θα είναι ένα νομοθετικό πλαίσιο προστασίας της πρώτης κατοικίας, ένα νομοθετικό πλαίσιο που θα δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες να ρυθμίζουν πραγματικά τις οπλές τους. Δυστυχώς δεν έχουν διαρρεύσει ακόμα τα ονόματα των 56 επίουργων αραιοπαγητών, ωστόσο έγιναν γνωστά εκείνα που τάχθηκαν υπέρ των δανειοληπτών, 9 τον αριθμό. Παναγιώτης Βενιζελέας, Χρυσούλα Πλατιά, Κωνσταντίνα Νάκου, Παρασκευή Τσούμαρη, Κοστούλα Πρίγκουρη, Ελένη Μπερτσιά, Βαρβάρα Πάπαρη, Ευτύχιος Νικόπουλος, Μαρία Χαρσιτζόγλου. Το θεμελιώδες οικονομικό ερώτημα που θυμίζει λίγο εκείνο το «η κότα έκανε το αυγό ή το αυγό την κότα», δηλαδή πρώτα δίνεις εισόδημα και μετά κάνεις επενδύσεις ή πρώτα επενδύεις και μετά δίνεις εισόδημα, απαντάει ο πρόεδρος του ΕΠΑΜ Δήμητρης Καζάκης που προσφέρει και την σχετική αιτιολόγηση. Υπάρχουν διάφοροι που λένε πρώτα επενδύσεις και μετά εισόδημα. Όχι. Η λογική του πρώτα επενδύσεις και μετά εισόδημα προϋποθέτει ότι βρίσκεις από κάπου τα λεπτά. Και ο κόσμος σφίγγει το ζωνάρι μέχρι ισότου οι επενδύσεις αποδώσουν και μπορεί και αυξήσει το εισόδημά του. Δεν γίνεται έτσι δουλειά. Θα αναγκαστείς είτε να κάνεις απικιακού τύπου συμφωνίες με τους ολιγάρχες, με αυτούς που κατέχουν τα πολλά χρήματα του εξωτερικού ή του εξωτερικού για να γίνουν επενδύσεις, θα αναγκαστείς να βάλεις φορολογίες απίστευτες, θα αναγκαστείς να βάλεις το χέρι βαθιά στην τσέπη του κόσμου προκειμένου να δημιουργηθούν οι πόροι για να μπορέσουν να γίνουν επενδύσεις. Αντίθετα, αυτό που χρειαζόμαστε είναι πρώτα αύξηση του εισοδήματος και μετά επενδύσεις. Για να μπορέσει να δημιουργηθεί κίνητρο στις επιχειρήσεις, κυρίως ποιες, τις παραγωγικές επιχειρήσεις, είτε στον αγροτικό τομέα, είτε στη βιομηχανία και στη βιοτεχνία, για να μπορούν ιδιαίτερα καινοτομικές ιδέες, παραγωγικά καινοτομικές ιδέες, όχι να κάτσουμε και να φτιάξουμε βάσεις δεδομένων και διαχείριση δεδομένων, όχι. Καινοτομικές ιδέες, βιομηχανικά καινοτομικές ιδέες, πραγματικά καινούργιες βιομηχανίες, σε τομείς πραγματικά παραγωγικούς, ώστε να μπορούν να έχουν την αγορά που χρειάζονται για να μπορούν να αναπτυχθούν. Δεν γίνεται διαφορετικά. Διαφορετικά, τι θα κάνουμε, η λογική αυτή της λεγόμενης πρωταρχικής εισόδου για των επενδύσεων δοκιμάστηκε κιόλας και σε καπιταλιστικό περιβάλλον και σε σοσιαλιστικό περιβάλλον και δημιούργησε τέρατα. Τέρατα. Αυτή η λογική κυριάρχησε και με τη Σοβιετική Ένωση τη δεκαετία του 20. Και τι έφτιαξε το Στάλιν, έφτιαξε. Με τον Βούρδουλα. Γιατί τότε λέγανε, πρώτα λέει να φτιάξουμε τη βιομηχανία μέσων παραγωγής και μετά βλέπουμε για τα καταναλωτικά προϊόντα και τη βιομηχανία κατανάλωσης και στήριξη του εισοδήματος του εργάτη και του αγρότη. Δεν γίνεται έτσι. Το σχέδιο που είχε η κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας και που το είχαν εκπονήσει άνθρωποι και από τις δύο πλευρές παράταξης, δηλαδή από τη μία ήταν ο Ξενοφόνος Λότας, είχαν συμμετάσχει και άνθρωποι οι οποίοι τότε ήταν στο εξωτερικό, και δηλαδή να σταθεροποιηθεί το νόμισμα, να βάλω το νόμισμα, να έχω δυνατότητα να χρηματοδοτήσω με το δικό μου νόμισμα χωρίς να φορτώνουμε χρέη αφενός και αφετέρου να αυξήσω το εισόδημα. Πώς αυξάνω το εισόδημα? Καταστέλλοντας ή φορολογώντας τα μονοπωλιακά υπερκέρδη και ιδιαίτερα τα μαυραγωρίτικα υπερκέρδη της κατοχής της εποχής εκείνης, και το δεύτερο, στο να ενισχύσω άμεσα το εισόδημα και του εργάτη και του αγρότη. Αν δεν πάω σε αυτό, πώς θα αναπτυχθεί η βιομηχανία? Δεν φτάνει που έχασαν συγγενείς και περιουσίες, οι Τούρκοι σεισμόπληκτοι έχουν να αντιμετωπίσουν και συμμορίες πλατσικολόγων. Η περιγραφή Τουρκάλας είναι συγκλονιστική. Yapsan, bu sabah konuştum fakat telefon çekmiyordu. Antakya'da yakınlarının naaşlarını almaya gitmiş Yaprak Hanım. Karşılaştıklarını anlattı bana. Nevşin Hanım, Yaprak Yapsan ben. Antakyalıyım biliyorsunuz, buraları geçiyorum direkt. 23 tane yakın akrabamı kaybettim. Toplam 30-35 kişide kaybımız var.
Ancak çok ciddi bir güvenlik sorunu var. Bakın dün akşam yağmalandık. Korkunç şeyler yaşıyoruz. Enkazdan akrabalarımızın, yakın akrabalarımızın eşyalarını çıkartmaya çalışırken ceplerimizden cep telefonumuzu almaya çalıştı insanlar. Bakın polis, jandarma geldi, gelmedi demiyorum ama korkunç bir zafiyet var. Korkunç! İnanamazsınız. Kıyafet satan mağazaları bile yağmalıyorlar. Oyuncak satan mağazaları bile yağmalıyorlar. Korkunç. Arabalarımızda oturamıyoruz. Kolumuzu dışarı çıkarsak kolumuzu kesecek durumdalar. İnanılmaz. Tuvaletleri zaten biliyorsunuz yerlere yapıyor insanlar. Herkes birbirini takip ediyor. Arkadan biri gelecek mi diye. Bu korkunç bir güvenlik sorunu. Başka bir şeyden bahsediyorum ben. Gıdadan, temel ihtiyaçtan bahsetmiyorum. Gerçekten can güvenliğinden bahsediyorum. Bence burada başka bir şey var. Başka bir sorun var ve buna çözüm bulunmak zorunda. Bu insanlar burada bizim gibi cenazelerini almak için bekledikleri sürece gece karanlık olduğunda burası bir kabusa dönüşüyor. Dün akşam arabalarımızı salladılar. Arabalardan inin, barajlar patladı falan falan, bir sürü yalan dolanla. Arabalardan inmek zorunda kaldı insanlar. İnsanlar yaralandı koşarken. Bakın millet birbirinin sırtına basarak kaçtı. O kadar ciddi bir problem var burada. Ben düştüm o arabadan inerken, telefonum kırıldı, eşimin telefonundan arıyorum sizi. Benim cebimizden telefonları çalmaya çalışıyorlar. Üzerlerimizi arıyor insanlar, bir şeyler daha var mı diye. Böyle bir şey yaşanır mı ya? Yaşatılır mı insanlara? Αυτά ήταν κάποια από τα θέματα του σημερινού ενημερωτικού πολυθεματικού μαγκαζίνου Skip2Manet. Τώρα, αν θέλετε και εσείς να βλέπετε ολοκληρωμένες εκπομπές, που σημαίνει περισσότερες ειδήσεις, πιο αναλυτικές αλλά και πιο αποκαλυπτικές, χωρίς καμία απολύτως λογοκρισία για όσα συμβαίνουν στην Ελλάδα αλλά και στον κόσμο ολόκληρο, δεν έχετε παρά να εγγραφείτε συνδρομητές στο κανάλι, είναι στη διακριτική σας ευχέρεια, με δύο τρόπους. Είτε μέσω τραπεζικού λογαριασμού που θα το βρείτε κάτω από το βίντεο, είτε μέσω PayPal ακολουθώντας τα παρακάτω απλά βήματα. Πρώτο βήμα, πηγαίνετε στα σχόλια κάτω από το βίντεο. Δεύτερο βήμα, κάνετε κλικ στο σύνδεσμο του PayPal. Τρίτο βήμα, πληκτρολογείτε το ποσό και το mail σας. Τέταρτο βήμα, προαιρετικό, γράφετε κάποιο σχόλιο. Αυτό ήταν. Η συνδρομή σας αρχίζει να μετράει από την ίδια κιόλας ημέρα. Και φυσικά, για όσο διάστημα έχετε εσείς επιλέξει.